Σε ανακοινώσει για το ελληνικό εμπόριο προχώρησαν ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιος πέτσα και ο Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι αναστέλλεται το ελληνικό εμπόριο σε ολόκληρη την επικράτεια. Από την Κυριακή θα επιτρέπεται η μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα μέσω του Click Away. Ανοίγουν τα κομμωτήρια από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, όπω και τα βιβλιοπολία. Οι καταναλωτέ θα πρέπει να έχουν κάνει παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα, να υπάρχει ραντεβού με αποδεικτικό παραγγελία και να γίνει πληρωμή μέσω κάρτα. Το ίδιο γίνεται και μέσω τηλεφωνική επικοινωνία ή ραντεβού μέσω SMS. Έξω από τα καταστήματα, επιτρέπονται μέγιστο αριθμό 9 ατόμων και 2 μέτρα απόσταση άτομο από άτομο. Θα πρέπει ο πολίτη να έχει μαζί του εκτυπωμένη την παραγγελία ή την παραγγελία στο κινητό του και να έχει στείλει το απαραίτητο SMS2 για να παρευρεθεί στο κατάστημα. Δεν μπορούμε κατ' επέκταση να προχωρήσουμε σε επανεκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με τον τρόπο και στον χρόνο που όλοι θα θέλαμε. Καταστάσεις συνοστισμού, όπως αυτές που είδαμε στη Βρετανία και τη Γαλλία, χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου σε όλους μας. Είναι αναγκαίο να αποφευχθούν τέτοιες εικόνες στη χώρα μας και είναι στο χέρι μας. Με αυτά τα δεδομένα, κατόπιν και των εισηγήσεων των ειδικών, αποφασίστηκε. Πρώτον, η διατήρηση της αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια. Δεδομένου ότι τα αρχαιομεταφορέ είναι υπερφορτωμένε και δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στι αυξημένε ανάγκε, κατ' εξαίρεση από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έω την 5η 7 Ιανουαρίου 2021, θα επιτραπεί η μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα για την παραλαβή τη παραγγελία του. Click away. Δεύτερον, το άνοιγμα των κομμωτηρίων από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 σε όλη τη χώρα με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τι 7 το πρωί ω τι 9 το βράδυ. Σημειώνεται ότι η λειτουργία του θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχροτισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Τρίτον, το άνοιγμα των βιβλιοπολίων από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 σε όλη τη χώρα, επίση με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου και με ανώτατο όριο 4 πελάτε σε καταστήματα έω 100 τετραγωνικά ή ένα πελάτη ανά 15 τετραγωνικά για καταστήματα άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων. Πιο συγκεκριμένα από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου ανοίγει το Λιανικό Εμπόριο Βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, υπηρεσίε κομμωτηρίων και άλλε υπηρεσίε καλοπισμού, υπηρεσίε κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών, υπηρεσίε κομμωτηρίων κουρίων ανδρών και αγοριών, αλλά και υπηρεσίε κουρίου. Τα κουρία και τα κομμωτήρια θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα, ενώ το ωράριο λειτουργία είναι από τι 7 το πρωί έω τι 9 το βράδυ. Η λειτουργία του Click Away όμως προϋποθέτει από όλους μας, το τονίζω αυτό από όλους μας, την αυστηρή τήρηση των κανόνων που θα σας πω αμέσως τώρα. Εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι κανόνες και παρατηρηθούν εικόνες μαζικού συνοστισμού ή προσπάθεια κάποιων να καταστρατηγήσουν αυτή μας την καλή διάθεση, απλώς και μόνο για να κάνουν άσκοπε μετακινήσεις και να δημιουργηθούν έξω από τα εμπερικά καταστήματα ή στους διάφορους δρόμους τους εμπορικούς. Μεγάλη παρουσία κόσμου. Σε αυτή την περίπτωση, θέλω να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή, θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε αυτή τη λειτουργία. Με αυστηρά μέτρα θα είναι ανοιχτά και τακταίο. Για το λιανεμπόριο η έναρξη του Click Away θα γίνει την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων είναι την Κυριακή 13 του μήνα, την Κυριακή 20 και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου. Το ωράριο θα είναι 7 το πρωί με 9 το βράδυ. Πρέπει να γίνεται εξ αποστάσεως υποχρεωτική προαγορά των αγαθών. Απαγορεύεται η είσοδος των πελατών στα καταστήματα. Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλει στον πελάτη είτε τιμολόγιο είτε μήνυμα που θα φέρει τα εξή στοιχεία, επωνυμία, διεύθυνση, αφημή και χρονικό διάστημα παραλαβής. Η πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά μέσω POS. Πρέπει να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών και έω 9 άτομα στην ουρά. Πρέπει να στέλνετε SMS στο 13033 με την επιλογή 2. Η μέθοδος αυτή έγκυται στο, εξή χαρακτηριστικό. Ο πελάτης θα κάνει την παραγγελία του είτε μέσα από το e-shop, το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας επιχείρησης και πληρωμή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεφωνικής παραγγελίας από το κατάστημα και πληρωμής μέσω, αν δεν υπάρχει e-shop στην συγκεκριμένη επιχείρηση, μέσω του συστήματος POS έξω από το κατάστημα με το ασύρματο μηχάνημα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει για να μετακινηθεί ο πελάτης να έχει στην κατοχή του ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής ή αποστολή μηνύματος SMS από την επιχείρηση που θα αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης του αφημίτης, την επωνυμία του πελάτου και την ακριβή ώρα κατά την οποία θα μπορεί ο πελάτης να παραλαμβάνει την παραγγελία του τονίζω ότι θα επιτρέπεται μόνο ένας άνθρωπος, μόνο ένα άτομο να πηγαίνει να παραλαμβάνει την παραγγελία του και όχι ομάδες προσώπων, ολόκληρες οικογένειες ή παρέες. Η παραγγελία θα παραδίδεται σε έναν και θα παραλαμβάνεται από έναν. Αν υπάρξει παρουσία κοινού εντός καταστήματος, το πρόστιμο για την επιχείρηση είναι από 2.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Αναστολή λειτουργία επιχείρηση από 15 έω 90 ημερολογιακές ημέρε. Παρουσία εντό καταστήματο είναι 300 ευρώ για τον καταναλωτή. Και μία επίδειξη εντύπου προαγορά ή SMS 300 ευρώ για τον καταναλωτή. Επιχείρηση που στου ελέγχου θα αποδεικνύεται ότι έχει ανοίξει και έχει βάλει ε, μέσα στην επιχείρηση πελάτη θα έχει πρόστιμο ύψου από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Αυτό θα καθορίζει με βάση τα τετραγωνικά της επιχείρησης και αναστολή λειτουργίας επιχείρησης από 15 έως 90 μέρες. Το ξαναλέω, επιχείρηση που θα έχει μέσα πελάτη, παράνομα, θα έχει και διοικητικό πρόστιμο και κλείσιμο της επιχείρησης αυτής από 15 έως 90 μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας μας δεν θα κινδυνεύσει το τεράστιο αγαθό της δημόσιας υγείας απλώς και μόνο για να παρανομήσει και να υπερκεράσει τους συναδέλφους του, οι οποίοι θα τηρούν τα μέτρα. Σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς αυτούς που έχουμε κάνει, το click away μπορεί να λειτουργήσει μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν εξωτερική είσοδο στο δρόμο. Κατά συνέπεια, μόλ, κλειστά εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που συστεγάζονται σε μεγάλα κτίρια και που δεν έχουν ξεχωριστή είσοδο στο δημόσιο δρόμο δεν θα μπορούν να έχουν την υπηρεσία του Click Away. Όπω διευκρινίστηκε, ανοίγουν οι εκκλησίε ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων με 9 άτομα μέσα στου ιερού ναού και 25 άτομα στου Μητροπολιτικού ναού. Δεν θα γίνει ο αγιασμό των υδάτων, ενώ ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορία από τι 10 το βράδυ, ενώ παραμένουν και τα SMS. Το άνοιγμα των εκκλησιών μα για του πιστού ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων μόνο. Τι δύο αυτέ ημέρε θα επιτρέπεται η παρουσία ως και ο 9 ατόμων σε όλε τι εκκλησίε και έω 25 ατόμων στου Μητροπολιτικού Ναού σε όλε τι περιοχέ τη χώρα. Την ευθύνη τήρηση των μέτρων θα έχουν οι οικίε μετροπόλη και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Διευκρινίζεται επίση σε σχέση με τον εορτασμό των Θεοφανίων ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμό συντάτων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο. Τη διατήρηση τη απαγόρευση μετακινήσεων κατά τις ώρες από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου από την Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021, καθώς και τις αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις.